Ένα χρονική σταθμή που θα κρίνουν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων την τύχη της Ελλάδας στο ευρώ. Στις 5 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις για την ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή την αγορά κρατικού χρέους από τα κράτη-μέλη του ευρώ. Οι ανακοινώσει αυτέ θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Όχι τόσο λόγω ενό άμεσου κέρδου που θα έχει η χώρα από την ποσοτική χαλάρωση, αλλά κυρίω από το αν συμπεριληφθεί ή όχι στο πρόγραμμα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί πω η Ελλάδα βρίσκεται εντό προγράμματο και άρα θα πρέπει σύντομα να αλλάξει τη στάση τη απέναντί μα ό,τι αφορά την παροχή ρευστότητα. Στι 9 Μαρτίου θα έχουμε μια νέα συνεδρίαση του Eurogroup, όπου και πάλι θα συζητηθεί το θέμα του προγράμματο τη Ελλάδα αλλά και η πορεία των διαπραγματεύσεων. Στι 18 Μαρτίου έχουμε επίση μια νέα συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την παροχή ρευστότητα. Αν η διαπραγμάτευση προχωρά κανονικά, δεν αποκλείεται να επανέλθει η εξαίρεση για τα ελληνικά ομόλογα και να συνεχίσει να τα δέχεται ω εγγυήσει για την παροχή φθηνή ρευστότητα προ ελληνικέ τράπεζε, απαλλάσσοντά τε από τον ακριβό δανεισμό μέσω ΕΛΑ. Στι 27 Μαρτίου, αναμένεται το μεγαλύτερο οίκο αξιολόγηση, η Μούντις, να αναθεωρήσει την αξιολόγησή τη για την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι τι 30 Απριλίου θα πρέπει η Ελλάδα και οι τρει θεσμοί να οριστικοποιήσουν τι αλλαγέ και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει νέες δεσμεύσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει και να αξιολογηθεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου, οπότε θα λήξει και η νέα παράταση του προγράμματος. Στις 18 Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, το Eurogroup θα πιστοποιεί την πρόοδο της χώρας και θα εγκρίνει την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος αλλά και την εκταμείευση τη δόση των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με την εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών, η δόση για την Ελλάδα θα περάσει για έγκριση από το Ελληνικά Κοινοβούλιο. Στι 25 Ιουνίου θα έχουμε Σύνοδο Κορυφή, όπου θα επανέλθει η επικύρωση τη ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματο και θα αρχίσει να συζητείται η επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Στι 20 Ιουλίου, που λήγει το πρώτο ομόλογο αξία 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ελλάδα θα έχει τότε να εισπράξει τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ της δόσης που έπρεπε να είχε εκταμιευθεί στα τέλη του 2014. Στις 20 Αυγούστου τώρα λύγει και το δεύτερο ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που η Ελλάδα θα μπορέσει επίσης να αποπληρώσει από τη δόση των 7,2 δισευρώ. Επόμενο βήμα θα είναι η έναρξη ελάφρυση του ελληνικού χρέου με το χρονικό σημείο έναρξη να παραμένει απροσδιορίστο. Στο κακό σενάριο τώρα, αν η απάντηση των θεσμών στην ελληνική πρόταση δεν είναι όπω την περιμένουμε, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν.